Δύσκολη η επόμενη δεκαετία, διάλεξη του καθηγητή Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμου καθηγητή του τμήματο Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε έρευνε που έχουν γίνει, 2019-2023, έκπα, μέτρων ανάλυση, έχει διαπιστωθεί ότι η ελληνική κοινωνία ζυγίζει ισορροπημένα το παρόν και το μέλλον, με μια ελαφρά προτίμηση στο παρόν. Σε κλίμακα 1 έως 10 και στην ερώτηση, οι άνθρωποι συνηθίζουν να κάνουν σχέδια για το μέλλον, έναντι οι άνθρωποι συνηθίζουν να αποδέχονται τα πράγματα όπως έχουν, οι Έλληνες δίνουν μία μέση τιμή 5,7, που σημαίνει ότι οι Έλληνες ελαφρώς προτιμούν να αποδέχονται το παρόν, χωρίς πάντως να επιδεικνύουν μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον. Λογικό είναι με παρόμοιο τρόπο να σκέπτονται και οι πολιτικοί που τους εκπροσωπούν, οι οποίοι επιπροσθέτως έχουν τον πολιτικό κύκλο να τους καταπιέζει. Έτσι, το μέλλον πολλέ φορέ αφήνεται στου καταστροφολόγου για να αποσπούν την προσοχή των αναγνωστών και στου επιστήμονε, καινοτόμου, ενωρατικού, που συνήθω κρατώντα χαμηλή έκθεση δεν επηρεάζουν αρκετά το παρόν. Προφανώ όμω η ανθρωπότητα πορεύτηκε μέσα στον χρόνο επειδή κάποιοι κοίταζαν την επόμενη μέρα, από τον αρχαίο άνθρωπο που έκλεινε την είσοδο τη πηλιά για να μην ευνηδιαστεί, μέχρι το φωτεινό μυαλό που εξερευνά το σύμπαν αναζητώντα την άγνωστη ελπίδα. Επιπροσθέτω, η απεικόνηση των εναλλακτικών σενάριων που μπορούν να υπάρξουν για το μέλλον έχει απόλυτη χρησιμότητα για το παρόν. Έτσι, μόνο μπορεί να γίνει άριστη διαχρονική κατανομή των διαθέσιμων πόρων και να κινητοποιηθεί η κοινωνία για την επίτευξη των στόχων που ξεκινούν από την επιβίωση και φτάνουν στη διαχρονική ευημερία. Αναλόγω τη πρόβλεψη, υπάρχουν σοβαρέ επιπτώσει στην κοινωνική και πολιτική σκηνή. Εάν προβλέπει ευημερία, μπορεί να έχει μια πολιτική ατζέντα χαλάρωση των δημοσιονομικών μέτρων, αρκεί να μην την ανατρέψει βέβαια. Αντιθέτω, εάν η πρόβλεψη είναι αρνητική, πρέπει να αναδιατάξει το παρόν τη δυνάμει σου παίρνοντα πολλέ φορέ γενναίε αποφάσει. Γι' αυτό και οι κοινωνικοί επιστήμονε έχουν καθήκον να περιγράψουν ποιο, κατά τη γνώμη του, θα είναι το μέλλον που βλέπουν. Έτσι θα προετοιμαστεί κατάλληλα η κοινωνία. Το θέμα έχει θυγεί σε δημοσιεύματα και podcasts και έχει συγκεντρώσει αρκετό ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα σήμερα, στην απλευρά τη Ευρώπη, διατρέχουμε μια ιστορική περίοδο που συνοπτικά περιγράφεται ω μια περίοδο ανόδου, 1980-2008, μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, 2010, και μαζί με όλον τον κόσμο την COVID-19, τον πληθωρισμό και του πολέμου. Στο υπόβαθρο τη μακροχρόνια εξέλιξη βρίσκεται η κλιματική κρίση, η ανάγκη τη ενεργειακή μετάβαση, η γεωστρατηγική αστάθεια τη περιοχή μα, η πληθυσμιακή συρρήκνωση μαζί με του νέου επιδημιολογικού κινδύνου, και βέβαια η ραγδαία μεταβολή τη τεχνολογία. Οι επιδράσει του στο μέλλον είναι ποικίλε. Τον Ιανουάριο του 2023, ανταποκρινόμενοι στι ανάγκε και τη πολιτεία, διαθέσαμε τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανάλυση, Foresight, για την ελληνική οικονομία και κοινωνία ω το 2035. Εκεί λοιπόν διατυπώσαμε για πρώτη φορά την άποψη ότι η καλή περίοδο της συνεχού ανόδου του κατακεφαλίνα ΕΠ τη Ελλάδο που ξεκίνησε αμέσω μετά την πτώχευση του 2010 θα έχει μια διάρκεια που θα διατηρείται και στα επόμενα δύο με τρία χρόνια και στη συνέχεια θα εισέλθουμε σε μια περίοδο χαμηλή πτήση του ρυθμού μεγέθυνση του κατακεφαλήνα ΕΠ που θα διαρκέσει αρκετά χρόνια. Αυτή η περίοδο βρίσκεται σε συμφωνία με μία από μακρού, μία πενταετία τώρα, προβλεπόμενη περίοδο κοσμική ύφεση που αφορά όλον τον δυτικό κόσμο, μαζί και την Ελλάδα, και πάνω στην προοπτική αυτή επικάθησαν οι μετέπειτα κρίσει. Ευχαριστώ για την προσοχή σα.